Συμφωνήθηκε ότι από τις 30 Μαΐου θα παρέχεται περιορισμένη ποσότητα νερού μόνο για μόνιμες καλλιέργειες. Δεν θα υπάρξουν ωστόσο περικοπές στην ίδρυυση. Όλες οι λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Κυριάκου 56. Θλιβερά μαντάτα για τη Γεωργία. Η ανοβρία στραγγίζει τα φράγματα και κλείνει τη στρόφιγγα νερού για σκοπούς άρδευσης. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Γεωργίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή Υδάτων συμφώνησε για σημαντικές περικοπές στην παροχή νερού, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή από τις 30 Μαΐου. Να τερματιστεί η παροχή νερού άρδευσης σε όλες τις φυτείες οι οποίες υπάρχουν. Όσα είναι φυτευμένες δηλαδή θα ολοκληρωθούν, αυτός είναι ο σκοπός, και μετά θα τερματιστεί η άρδευση. Θα υπάρξει μια μείωση της τάξης του 33% στο νερό που παρέχεται από το σύστημα του νοτίου αγωγού, με το οποίο υπήρξε συμφωνία γενικά στην Επιτροπή. Τερματίζεται πλήρως η παροχή νερού για εποχικές καλλιέργειες. Για τις μόνιμες καλλιέργειες θα παρέχεται περιορισμένη ποσότητα που θα φτάνει, όπως μας λέχθηκε, μόνο για να κρατηθούν στη ζωή τα δέντρα και όχι για να καρποφορήσουν. Σε ό,τι αφορά τη χτινοτροφία, οι ανάγκες σε νερό θα καλύπτονται πλήρως. Οι περικοπές δεν θα αγγίξουν τα νοικοκυριά, τουλάχιστον για φέτος και του χρόνου. Η ίδρυυση είναι καλυμμένη πλήρως και για το 18 και για το 19. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνουν περικοπές στην ίδρυυση. Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, οι εκπρόσωποι των Γεωργών συμφώνησαν στις μειώσεις. Η παρατεταμένη ανοβρία μας έφερε δύσκολους αριθμούς και δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και σαν αγροτικό κίνημα, αλλά και σαν Υπουργείο και σαν κράτος. Κατά τη σύσκεψη, γεωργικές οργανώσεις εξέφρασαν προβληματισμούς για τα κριτήρια κατανομής του νερού, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Κύπρος και Κρήτη ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω του προγράμματος Τηλεπρομηθέας για το καλό των ασθενών. Η πλατφόρμα